είμαι και περισσότερο πάθος από σένα. Μυρίνη, σε φωνάζει το στεφάνι σου και δεν έρχεσαι. Τι θες και με φωνάζεις, δεν με χρειάζεσαι εμένα. Διάνα, το πουκάμισο είπαμε εδώ. Α, με συγχωρείτε. Τι θες και με φωνάζεις, δεν με χρειάζεσαι εμένα. Εγώ δεν σε χρειάζομαι. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν βλέπεις εδώ τους βουκωμένους λογαριασμούς. Πού για να δω. Να! Μη! Θα με βαλοκόψε η Στράτη. Κατέβα τουλάχιστον για το παιδί σου. Τι είναι η καρδιά της μάνας. Oh. Μόνο ποιος δεν το ξέρει. Θα ακούσει εσύ. Μπουμπού! Μπράβο, χρυσό μου, μπράβο. Μπουμπού! Σας άρεσε. Μπουμπού, αν δεν κατάλαβες, κάνουμε μάθημα εδώ πέρα. Πάψε, χρυσό μου, μιλάω. Πολύ καλό παιδί μου. Ερμηνεία με πάθος, μεστός λόγος. Αν πέρναγες και ένα σκοτωμένο φραουλί στα μαλλιά. Κυρία Γεωργοσόπουλε. Παρακαλώ. Παιδιά, 5 λεπτά διάλειμμα. Καλά, Ρεμπέρι. Σε βλέπω επίδευτο το χειμώνα με κείμενα δικά σου. Μπουμπού, τι θες εδώ πέρα. Να, είχα μια ιδέα. Θα πονέσω. Όχι όσο πόνεσε η Μανούλα 9 μήνες μέχρι να σε βγάλει. Λέγε. Η Μανούλα που έχει κάνει τόσα για σένα, τώρα σου ζητάει κάτι ταπεινό. Λέγε. Που στα 11 σε πήγα νύχτα σε κατασκήνωση θηλαίων. Άλλο αν εσύ έμεινε όλη νύχτα αγκαλιά με την Ιφηγένεια εν τάβρη. Θα θυμηθεί τίποτα άλλο τώρα. Τι, θα ξεχάσω που όταν έφυγε από το σπίτι σου δώσω τη φαλκονέρα για να σε φροντίζει. Εγώ δεν έχασα εικονό μου. Αδελφοί έχασα. Κάπου εδώ σκέφτομαι να φύγω. Κωνσταντίνε, θέλω η Αντιγόνη να φορέσει ένα νηφικό του οίκου μας. Το αποφάσισα, φεύγω. Πού πας, χρυσό μου? Είδες πως με τυρανάει το παλιόπαιδο. Καλός είναι. Απλώς δεν ξέρει πως να φερθεί σε μια γοητευτική κυρία. Άντε βρε. Σκατόπαιδο. Θα μπορούσα να ήμουν ξεδέρφη σου. Δεν πάω, δεν πάω. Θα πας. Δεν πάω. Θα πας. Δεν πάω, σου λέω. Πάρ το μωρία μπροστά μου, κάνεις κανένα μάτια στα κομμάτια πια, μην πας. Όχι, πες μου, τι δουλειά έχω εγώ να πάω σε αυτή την ξενή. Απολύτως καμία, φάει τώρα. Να πάω δηλαδή για να μου πουλήσει η φά και να μου το παίξει μούρι και να με κάνει ρόμπα. Φάει, αγάπη μου, σι φάει τώρα, είπαμε, τελείωνε. Επειδή δηλαδή έχει διαβάσει δύο βιβλία παραπάνω. Παραπάνω από ποιον? Από μένα. Α, μάλιστα. Ή θα ξεχάσω που προχθές πέσαμε μούρι με μούρι στο ασάνσερ και μου γύρισε τον κόλλο. Τι μου λες, ρε παιδί. Σε το λέω. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν θέλω να πάω. Τι θα πει και το κοινό μου, γιατί εγώ τόλη μου το σέβομαι το κοινό μου. Αυτό είναι αμοιβαίο, κορίτσι μου, το συζητάς. Και να σου πω τώρα, εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι πάω. Υποθετικά μιλάμε τώρα, γιατί εσύ δεν θες να πας. Το είπαμε αυτό. Αλλά πες τώρα τι πάω. Τι έχω να κερδίσω? Τίποτα, απολύτως τίποτα. Θα μου πεις τώρα τι βλέπουνε. Ότι τη βλέπουνε, τη βλέπουνε. Ναι, αλλά και εμένα με βλέπουνε. Και την έχουν και περί πολλού. Ότι την έχουνε, την έχουνε. Δηλαδή τώρα αν πήγαινα θα μου έκανε έτσι καλό στο προφίλ μου. Στο ποιο σου? Στο προφίλ μου, παιδάκι μου, που είμαι έτσι rich and famous. Όχι, όχι, στο rich and famous δεν νομίζω να κάνει καλό. Άστο. Ξέρεις, για να μην το χαλάσω δηλαδή. Αυτό λέω κι εγώ. Βέβαια θα μου πεις τώρα. Η Σίντι πήγε στον Παναγιωτόπουλο. Πήγε. Ότι πήγε, πήγε. Ψέματα να λέμε τώρα. Τόλι θα πάω. Άσε μορ τώρα που να τρέχεις, μορ τώρα. Τόλι είπα θα πάω. Εγώ πάντως αρνούμαι. Εσύ μπορεί να αρνούσε, αλλά εγώ θα πάω. Καλά πήγαινα. Η Σίντι σε τι γλώσσα μίλαγε? Αγγλικά. Εντάξει, και εγώ αγγλικά θα μιλήσω. Που παράτα. Γιατί αγόρι μου. Παράτα με είπα. Γιατί είσαι αντιδραστικός, αγόρι μου. Είμαι αντιδραστικός γιατί δεν θέλω την Αντιγόνη με ματούλια και δανδέλες. Θα με τρελάνεις τώρα. Μα να τη βγάλεις μέσα στη μούχλα. Το θέμα, μωρό μου, είναι να πρωτοτυπείς. Αν είναι να πρωτοτυπώ, τότε να μοιράσουμε στους θεατές και μπουμπουνιέρες. Αν είναι για το καλό του παιδιού μου, να το κάνω, αν και θα μου κοστίσει. Πώς ήρθε. Μα πώς ήρθε, βρε παιδί μου, να ντύσουμε την Αντιγόνη νύφη. Αυτή, παιδί μου, δεν ετοιμάζεται για γάμο με τον Αίμονα. Έρχεται ο βασιλιάς, τη βρίσκει πάνω στην πρόβα νυφικού και όπως είναι παρθένα, τη χτίζουν μέσα στον ταυτά. Τότε να ντύσουμε και το χώρο παρανυφάκια. Και να το ανεβάσουμε στο λουμπαριά. Αυτό δεν μπορώ, είναι ασύμφορο. Από πού τέρμα η συζήτηση? Άποψη για την παράσταση έχω μόνο εγώ. Εγώ βάζω τα λεφτά και εσύ έχεις την άποψη, δηλαδή. Τότε να πάρεις πίσω τα λεφτά σου. Ας την αγόρι μου αυτήν. Θα σου δώσω εγώ λεφτά να κάνεις το κέφι σου. Είναι και η φαλκονέρα εδώ. Δώσε μπορεί αχλάδο του παιδιού τα λεφτά να κάνει τη δουλειά του. Μαζί σου θα τα πάρεις. Ναι, ναι, αυτή σου να μην ανασκαφίσει. Άκου να σου πω. Κουμάντο στα κατοστάρικά σου. Μπορεί. Θα σε βρούμε κόκαλο καμιά ώρα. Θα ψάχνουμε τις διαθήκες και θα μας τα φάνε τα δικαστήρια. Εσύ δεν χρειάζεται να νοιάζεσαι μέσα στη διαθήκη, λέω, να σε θάψουνε μαζί μου. Ποια είσαι, μωρή, του Τανχαμών? Θα σε βρίσω ύστερα. Με τα χαρά σου, όποτε θέλεις. Ναι. Νινέτα! Ναι. Έλα. Μη μου πεις. Έλα, πότε! Ξέρεις, σήμερα το πρωί έβλεπα τηλεόραση. Άντε. Και σε θυμόμουν. Ευχαριστώ. Αλίμον. Είχε κάτι νυφούλες. Μα κάτι νυφούλες. Τώρα μη συνεχίζεις, σε καταλάβαμε. Χριστός και
Παναγία, καλέ, είπα εγώ τίποτα για το γάμο σου με την κυρία Μίνα. Πώς πότε θα το έχεις βρει, αστεβάρο του το δόλιο. Πώς πότε θα είμαι εγώ να βουλώνω τα στόματα του κόσμου. Φλόρα. Βρε, χαϊρεύτε, σαραντάρισες. Πού θα πάει το χάλι σου. Το μπάνιο. Βρε, εσύ ζευζέκι, μέχρι και ο Κωστόπουλος βρε, νοικοκυρεύτηκε. Θα σε στρώσω εγώ που θα μου πας. Δεν μου γλιτώσεις. Είναι και η άλλη μαμούχαλη. Τι να σου κάνω. Ναι. Ναι. Γεια σου, Φλόρα. Καλά στο κοριτσάκι. Είναι εδώ ο Κωνσταντίνος. Ναι, και ο Κωνσταντίνος και η Μιχέσο. Α, ναι. Τι κάνεις. Ένα εδώ τα λέγαμε για το γάμο σας. Για το γάμο μας, δηλαδή, τι ακριβώς λέγατε. Ό,τι ορίμασε ο χρόνος και αντί να βάλει το στεφάνι να μαζευτείτε να τελειώνουμε. Ναι, αλλά ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι παιδί. Δεν ξέρει αυτός από τέτοια. Εμείς πρέπει να βάλουμε μπροστά. Γιατί αν περιμένεις από αυτό το ναρούκατο. Ποιος είναι. Εγώ, αγάπη μου. Για να βιαστείτε για το γάμο. Γιατί θα πεθάνει αυτή και δεν θα έχετε τζάμπα νηφικό. Ατούταλορ. Γεια σου, Μίνα Χρυσό μου, τι κάνει η Ευελπίδων. Για τα δικαστήρια ρωτάτε. Ναι, γιατί από τη σχολή Ευελπίδων έχεις βγει από χρόνια. Για την ακρίβεια αποφύτησα από τη Δοκίμων, όπου εκπαιδεύτηκα να ξεδετερώνω νάρκες. Την ακούς, παιδί μου, την ακούς. Λάβε μια ιδέα για τη μέλουσα συμβία. Μπομπού στο σπίτι σου. Φλόρα στον αρχίτη σου. Μίνα, περίμενε. Λοιπόν, να περάσω από τον Άγγελο, να ξανθύνω το μουστάκι. Πλαστική στη μύτη δεν προλαβαίνω. Χέρια πόδια να φωνάξει την Τασία. Να φρεσκάρω το μαύρο. Το θυμάσαι το μαύρο που φορούσε στα καλλιστεία. Μπροστά κλειστό μέχρι το λαιμό ζιβάγκο, σεμνότατο. Και πίσω όλη πλάτη έξω έπιανε κόλλο. Να το δει να σκάσει η ρουφιάνα και μετά θα την αποτελειώσω με το λουστρίνι το ξόφτερνο. Μ' άρεσε που δεν ήθελες να πας. Είσαι καλά, πήγε Σύντη και δεν θα πάω εγώ. Καλά, ότι θα πας, θα πας. Το κακό είναι ότι πρέπει να μιλάς κιόλας. Α, εγώ στο ξεκαθάρισα. Θέλω τις ερωτήσεις από πριν. Μάλιστα, μάλιστα. Και τις απαντήσεις. Καλά, αυτά άστατα που μαύρος κυρίας Ντένις που ήταν και αυτή εκεί. Εγώ να ξέρεις, θα φοράω μαύρα γυαλιά έτσι για να κάνω ότι δεν τη βλέπω. Το Μαρούσκα χρυσό μου, ποτά, ποτά. Πήγαινε του συνέχεια ποτά. Σκόλικα μπούτιτ. Ομπίτς γισό. Μπούτιτ πιάνει. Να ακούς αυτά που σου λέω. Κάθε δύο λεπτά θα τους διακόπτεις για ποτό. Τζέλα χρυσό μου, δεν βλέπω τον άντρα σου. Λοιπόν, συνέβη αυτό που άκουσα. Πού είναι, γιατί αργεί να δεις που τα κάνει επίτηδες για να μου σπάσει τα νεύρα. Βγάλε μόρι το μαύρο το γυαλί που μου σας το Φωτόπουλο στην Κάλπικη Λύρα. Ό,τι θέλω θα κάνω, εντάξει. Τι κάνουν τα χρυσά μου. Να, εδώ η Μαρίνα έχει μια ανησυχία που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα η Έλενα. Σταρ, χρυσό μου, τι να πεις. Κι εμείς είμαστε σταρ, αλλά είμαστε στην ώρα μας. Έλα, χρυσό μου, θα σε βάλω εγώ εσένα ίδια με αυτήν. Αυτό της λέω κι εγώ, αλλά τότε δεν καταλαβαίνει, έχει αγωνία. Όχι, δεν έχω αγωνία, αλλά έτσι που είναι κάπως διαβασμένη. Σιγά τον παπανούτσο. Παρντών. Πρόσεξε, θα σου μείνει τικ. Δεν καταλαβαίνεις από τη γυναικεία ψυχολογία. Λοιπόν, τι κάνουμε. Περιμένουμε τη χαϊδεμένη σας. Εγώ πάντως θέλω να σου πω ένα ευχαριστώ που δέχτηκες να εμφανιστείς στην Έλενα. Παλίμονο, ένας για τον άλλον, ό,τι μπορούμε. Βγάλτα, δεν είναι αυτή. Νικηφόρε, χρυσέ μου, δεν πας στην παρέα σου, θα σε αναζητάνε. Ναι, δεν είμαι αμέσως. Κοίταξε τον αμέσως. Πήγε αμέσως. Τι λέγαμε. Α, για τον Κωνσταντίνο. Τι σας έκανε πάλι. Έξαλλη με έκανε, έξαλλη. Του πρότεινα να αντίσει την Αντιγόνη νύφη με ένα νυφικό του οίκου μας να φανούμε κι εμείς. Και μη μου πείτε, αρνήθηκε. Ναι, και να πεις ότι δεν είναι ωραία ιδέα. Εμένα με ξέρετε, είμαι αντικειμενική σε αυτά. Αλλά πες μου κι εσύ. Μόνο ωραία. Καλοδαλιανίδη τόσα χρόνια και δεν το έχει σκεφτεί. Ωραίο επιχείρημα. Λοιπόν, εσένα έπρεπε να έχουμε πάρει για σκηνοθέτη. Παρντών. Κάντε δουλειά σας. Πώς είμαι καλό, θα την εκτυφλώσω. Μαζέψου. Βρε το όλοι πες. Τι λες να με ρωτήσει. Σιγά μου, πια δεν σε ρωτήσει για την κλωνοποίηση. Καλά για την κλωνοποίηση, ας με ρωτήσει. Ξέρω, μου το έχει αναλύσει ο λάμπης μου. Για τα reality μόνο μη σε ρωτήσει. Αχ, πόσο δύσκολο να σε στάρ. Ποτά, ποτά. Σταντέλα, γιου. Ποτά. Ακόμα δεν ήρθε. Είναι λίγο μουλάρα ή μου φαίνεται. Ποτέ δεν σχολιάζω τους καλεσμένους μου. Είναι. Κυρία Μαρκορά, εσείς πώς νομίζω ότι πρέπει να είμαι αύριο στην εκπομπή. Εγώ, χρυσό μου, νομίζω ότι πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Καλά, μην το παρακάνει κιόλας. Εντάξει, ο εαυτός μου θα είμαι. Παρντών. Είσαι λιγάκι νευρική. Εγώ νευρική, μη χέσω. Εγώ, αγάπη μου, χάρη της κάνω που πάω. Μπας και της ανεβάσω λίγο τα πεσμένα της. Ναι, ναι. Εντάξει, καληνύχτα, χρυσό μου, δεν πειράζει. Γεια σου. Η Έλενα ήταν. Της έτυχε, λέει, κάτι απρόπτο και δεν θα μπορέσει να έρθει τελικά. 1-0. Όχι τώρα, βρε αγάπη μου, όχι, έλα, όχι, μη, όχι τώρα, όχι, έλα. Πάμε κάπου, ποιο είναι. Και εδώ καλά είμαστε. Πάμε, Κωνσταντίνε, τι σου πέρασε από το μυαλό. Να σου πω. Όχι, όχι, μη.
Δεν με υπενθύμησες. Φυσικά, αλλά έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα και πρέπει να το τηρήσουμε. Έχουμε δει μόνο κάθε Σάββατο στις 9 και 4. Μη Κωνσταντίνε. Αυτό δεν είναι σεξ. Τον άλλη ευκαιρία είναι. Α, Κωνσταντίνε, δεν σε αναγνωρίζω. Θέλεις να ξανασυστηθούμε. Α, μη Κωνσταντίνε, μη τον Τονακάρα. Πού σου μαλάκο. Σας ευχαριστώ, αλλά ήταν πολύ ωραία. Μόνο που δεν ήρθε η Έλενα. Μα γι' αυτό ήταν πολύ ωραία. Καληνύχτα σας, κυρία Βαρδωρά. Καληνύχτα, Χρυσό. Ωρα, δεν ξέρω τι έχω πάθει απόψε. Αισθάνομαι ότι ζαλίζομαι. Μα μου άδειασες όλη την κάβα, Χρυσέ μου. Και εσύ και η κυρία. Μου πεις ότι ζήλεψες. Ούτε λόγος. Αλλά δεν θέλω να βλέπω ακολασίες μέσα στο σπίτι μου. Απλώς μιλούσα με τη γυναίκα. Με το χέρι σου στη μέση της και την προβοσκίδα σου στον ντεκολτέ της. Τι είναι αυτά που λες, Ντένι. Αφού το ξέρεις τώρα. Μόνον εσύ με αναστατώνεις. Από απόσταση, παρακαλώ. Δεν ξέρω τι μπορεί να είχε η κυρία. Εύη, κάνε μου μια τριχόπτωση στο φρύδι. Μαρινά! Έλα. Κάνε παραπέρα. Χρυσέ μου, να σου πω, έχουμε πρόβλημα. Τι? Η Γαρμπή το ακύρωσε. Πριν πόση ώρα? Πριν 5 λεπτά. Καλά, δεν θα πλακώσω τα τηλεφωνήματα να πάω στο διεγύνη. Θα πάω να δω το ρέμο και μόλις βγει αυτή θα φύγω. Τώρα τι κάνουμε? Άστο σε μένα, αγάπη μου. Μαρίνα είναι εδώ. Ούτε ποθοχθρός, ούδο τανθάνη φίλος. Ούτε συνέχθην, αλλά συμφιλήν έθιν. Α, γιατί θέλω να πάω στο κρεβάτι μου? Γιατί εκεί είναι ο φυσικός σου χώρος, αγάπη μου. Άι, μωρί. Σκάστε. Καλέ. Έχετε μάθημα? Όχι, καλέ, τίποτα, έτσι όσο σε περιμέναμε για να περάσει η ώρα. Κωνσταντίνε, έχω καταπληκτικά να... Μπουμπού, φύγε όπως είσαι. Περίμενε πρώτα να ακούσεις. Είχα πάει στη Μιμή. Μπουμπού! Και δεν μπορείς να φανταστείς τι μου είπε. Μπουμπού, τα νεύρα μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψεις, μου είπε ότι δέχεται να παίξει την Αντιγόνη. Με μερικές αλλαγές, βέβαια. Μπουμπού. Παιδί μου. Έχεις υπόψη σου κάποιον Ορέστη? Μητροκτόνο. Δέχεται να το παίξει και στο Ακροπόλο. Μπουμπού, θα βάλω τις φωνές! Όχι, Χρυσό μου, δεν έχεις καλή φωνή. Και τα παράξενα που έχει η ζωή. Θέλω τα γλέντια μου και τα ξενύχια μου. Θέλω τα όργανα ως το πρωί. Τι βλέπεις? Οι ακαμάτρες σκυλολές έχουν τις τύχες της καλές. Δεν είχε και καμιά σπουδαία τύχη μέχρι τώρα. Μωρένιος και τον καλύτερο θα πάρει αυτή. Την κόβω εγώ. Μακάρι το καημένο το κορίτσι. Κοίτα, κοίτα τη σκρόφα. Κοίτα πως τον δουλεύει τον κοφό. Τι μου λες, εγώ τι σχέση έχω με όλα αυτά? Εσύ, επειδή είσαι σοβαρό κορίτσι και δεν κάνεις από αυτά τα... Θου κύριε, πρέπει να επισπέψεις το γάμο σου με το παιδί. Α, δεν είναι εύκολο πράγμα ο γάμος, Φλωρά, σε που έχει τα αρνητικά του. Ποια αρνητικά του, Χρυσή μου κοπέλα, και είσαι και επιστήμον κορίτσι? Ποια αρνητικά του? Με το γάμο. Θα νοικοκυρευτείτε, θα μαζευτείτε, θα κάνετε και οικονομίες που σας φάγανε βενζίνες πέρα δόθε. Θα έχεις και μια καλή παρέα όταν διθες. Ναι, μόνο που την παρέα θα την έχεις και όταν δεν διθες. Θα μπορείς να αφοσιωθείς την καριέρα σου. Ναι, μόνο που αν παραφοσιωθείς την καριέρα σου θα δεις τον άντρα σου με γκόμενα. Δεν θα είσαι μόνος στη ζωή. Θα έχεις μια οικογένεια. Μόνο που θα τρως τη μάπα και το σόι της οικογένειας. Και να κατανόμαστε, λες. Δεν είναι και η καλύτερη εγγύηση για ένα πετυχημένο γάμο, κυρία Μαρκορά. Δεν ξέρω τι μου λες. Τη Φλόρα να την ακούς. Ναι, εντάξει, τα λέω όλα. Γιατί η Φλόρα αυτά που λέει τα έχει σπουδάσει. Ξέρεις που έχω σπουδάσει εγώ τη ζωή, Στην οικοδομή. Στην οικοδομή? Μάλιστα στην οικοδομή. Είχαμε ένα γιαπί απέναντι από το σπίτι μας και όλη μέρα έβλεπα τους ανθρώπους να ανεβοκατεβαίνουν τις σκαλοσκιά πάνω κάτω. Αυτό τώρα πού κολλάει? Πουθενά δεν κολλάει, αλλά κάπου πρέπει να στηρίξω κι εγώ το συλλογισμό μου. Θέλω τα χάρια μου και τη σφαλιάρα μου από τον άνθρωπο που αγαπώ. Θέλω τα πείσματα, θέλω τη ζήλη μου και τις κορδέλες μου τις πονηρές. Θέλω τα όμορφα, θέλω.
Καλησπέρα σας. Σήμερα εδώ, στο ραντεβού με την Έλενα, καλεσμένη μας ένα μεγάλο αστέρι της μικρής οθόνης, η Μαρίνα Κουντουράτου. Μαρίνα, καλώς όρθες. Καλώς σας βρήκα. Σίγουρα αποτελείς ένα από τα πιο πολύ συζητημένα, θα έλεγα, πρόσφατα τις τελευταίες τρίτες, ε? Ομολογουμένως αποτελώ. Ναι, του τηλεοπτικού χώρου εννοώ. Α. Μαζί μας εδώ, σε αυτή την ανάκριση, θα λέγαμε, έχουμε 6 νέα παιδιά, 6 φοιτητές από το δημοσιογραφικό τμήμα του Παντίου Πανεπιστημίου. Γεια σας, παιδιά, και με λυπηθείτε, εντάξει. Λοιπόν, για πες μου τώρα, έτσι, εξώφυλλα, συνεντεύξεις, είσαι πρώτο θέμα σε όλα τα κουτσομπολίστικα περιοδικά. Πες μου, πώς νιώθεις για όλα αυτά. Κοίτα, όλα αυτά δεν με έχουν αλλάξει καθόλου. Μάλιστα, ώρες-ώρες νιώθω ότι δεν έχω καμία διαφορά από τους απλούς ανθρώπους. Ακούσου καλά. Να σου πω, θα έλεγα όμως ότι οι δημοσιογράφοι δεν σε χαϊδεύουν και ιδιαίτερα, ε. Αυτοί χάνουν. Πες, Μαρίνα, τώρα πώς αντιμετωπίζεις το φαινόμενο τηλεόραση. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι τα μίντια αυτή τη στιγμή καταγράφουν τις αληθινές διαστάσεις των κοινωνικών προβλημάτων, ή αν αντίθετα νομίζεις ότι παίζουν και αυτά σε ένα παιχνίδι υπερβολής, δημιουργώντας, θα λέγαμε, έναν παραμορφωτικό φακό. Παραμορφωτικό καθρέφτη της χρονικής πραγματικότητας. Σε ποιο από όλα τα ερωτήματα θέλεις να σου απαντήσω? Ποιο σου έρχεται έτσι πιο πρόχειρο? Και τι θα κερδίσω? Την εκτίμησή μας. Πιθανώς. My mother wrote everything down in order to keep track of time. What she wrote in her diaries has helped me overcome my terrors. Μαρούσκα, χρυσό μου, εγώ φεύγω. Ντάγκα, σπεζά. Θα γυρίσω σε μια ώρα. Ντάγκα, σπεζά. Λοιπόν, το νου σου στις μπαλάδες. Μην γυρίσω και τους βρω κάρβουνο. Μη σηκώνεις το τηλέφωνο και κυρίως μην ανοίγεις την πόρτα σε αγνώστους. Ντάγκα, σπεζά. Μαρούσκα, κάνε α. Α! Μαρούσκα, μπεκρόπινες. Νιέτκα, σπεζά, κλενιούς μέσα εμψάς, Δημή. Όχι μόνο μπεκρόπινες, αλλά ψεύδεσαι και από πάνω. Άνοιξε. Καλησπέρα, παιδί μου. Νικηφόρε, είσαι, χρυσέ μου. Μα είχαμε πει στις 11. Και τελείωσα λίγο νωρίτερα. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Έχω μια δουλειά. Θα γυρίσω σε μία ώρα. Σε παρακαλώ, γράψε μου σε βίντεο την εκπομπή της Μαρίνας, αν τη δω το βράδυ. Εντάξει, εντάξει. Ορβάρ, χρυσό μου. Σου έγινε και υπερατλαντική. Πες μου, πώς βρήκες τους ομογενείς εκεί στην Αμερική? Καλά, δεν είχα πάει στους ομογενείς. Τους Έλληνες Αμερικής είχα πάει. Και δεν μου λες, Μαρίνα μου, είχες πάει μόνη σου? Α, δεν θέλω να μιλήσω για την προσωπική μου ζωή. Όχι, δεν εννοούσα καθόλου. Όχι, Ελενάκη μου, ξέρεις πολύ καλά ότι η προσωπική μου ζωή δεν θέλω να γίνεται βοριά στα θηρία. Τι τον νοιάζει δηλαδή τον κόσμο για το λάμπι? Το σεβόμαστε αυτό. Πες μου τώρα, πόσο οι θεαματικότητες καθορίζουν το περιεχόμενο της εκπομπής σου? Αν καθορίζουν, λέει. Κοίτα, αγάπη μου, αν του πας κόντρα του Κοσμάκη, σε φτύνει και μετά να το μαζέψεις. Γιατί οι θεατές, Έλενα μου, είναι άτιμο πράγμα. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα χαρούνε που θα τα ακούσουν, αλλά είναι και αυτό μια άποψη. Δική μου, κατά δική μου. Δεν τη διεκδικώ, στορκίζομαι. Πορνοφωτογραφίες θες να δεις? Αυτό σου δεν τρέπεζε. Για να δω. Τα κορίτσια κοιτάζω για την Αντιγόνη. Για να δει, για προχώρα. Αχ, Χριστός και Απόστολος. Πού πάει αυτή η αλόγα κακομία? Δεν σας, έτσι. Για να δω παρακάτω. Σιγά. Αυτή ξανθόψηρα. Πόσο λέει πως είναι? 25. Με το δημοτικό μέσα. Η Μίνα θα άνοιξε. Ακού 25. Αν ήταν έτσι 25. Τότε εμείς δεν ξέρω. Καλησπέρα, Χρυσό μου. Είναι εδώ το παιδί? Είμαι χριστιανή μου, νυχτιάτικα σαν το χάρο. Κωνσταντίνα, αν δεν απατώμε, έχουμε αφήσει ανοιχτή μια εκκρεμότητα. Που σε παρακαλώ, τα είπαμε. Καλά, εντάξει, εγώ να δεχτώ ότι η υπέροχη ιδέα μου για τον ηφικό που σημειωτέων ούτε ο Δελιανίδης τόσα χρόνια είχε σκεφτεί, δεν σου άρεσε. Που σε παρακαλώ, πήγαινε! Και σου είπα να πάρουμε ένα μαντρόσκυλο να δεις ξανά κοντά ή να ζυγώσει. Αλλά στο θέμα της πρωταγωνίστριας θα είμαι κάθε τι. Τηλέφωνο. Ναι, ποιος? Μάλιστα, για σένα είναι. Ποιος είναι? Ο Άγιος Πέτρος, είδε που αργείς και ανησύχησε. Ναι. Έλα, Νικηφόρε. Ναι, σε λίγη ώρα θα είμαι εκεί. Αφού με χρειάζεται, παιδί μου, το παιδί. Ναι, γεια σου. Πού είχαμε μείνει? Εκεί που έφευγες. Για πες μου τώρα, γιατί πιστεύεις ότι σήμερα πια δεν υπάρχουν οι τηλεοπτικοί στάρ του παρελθόντος? Σίγουρα δεν υπάρχουν. Γιατί το γελέ έχει γεμίσει από δόντρα ανθρώπους.
αλεξιπτωτιστές. Δεν μπορώ να καταλάβω πού τη βρίσκει τη διαφορά. Συγγνώμη, δε. Στις μέρες μας, αγάπη μου, υπήρχε καλύτερος κόσμος. Το καϊμάκι έχει χαθεί. Και πρόσεξε, εγώ προσωπικά, για το άτομό μου φυσικά μιλάω, δεν την έχω ψωνίσει. Ας το δεχτούμε. Όχι, να το δεχτείτε. Εγώ δεν κάνω τίποτα για να δείξω ότι είμαι κάποια. Απλώς ο κόσμος το δείχνει καθημερινά και πίστηκα. Εύκολα, φαντάζομαι. Όταν σε κάνω να νιώθεις ότι είσαι άρχοντας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ντε και καλά πρέπει να το παίζεις φέκος και πρεπρά με πιάνεις. Απ' το λαιμό. Και έτσι τώρα που σ' ακούω να μιλάς, θυμάμαι εκείνη την τηλεκριτικό που έχει να το λέει με τα ελληνικά σου. Αυτά έχω. Αν θέλει να μου τα αλλάξει, να μου κάνει φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Ωραία, περνάμε. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο όμως. Έτσι όπως βλέπεις τον εαυτό σου, δεν νιώθεις ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που θες να τα αλλάξεις, κάποιες αδυναμίες που θες να καλύψεις? Φυσικά, όλοι έχουμε αδυναμίες, ακόμη κι εγώ. Έλα, βρε, για λέγε. Κοίταξε, είναι ορισμένα πράγματα που τα βλέπω και με τρελαίνουν. Ξέρεις, είμαι πολύ αυστηρός κριτικός του εαυτού μου. Και τι κάνεις τότε? Ό,τι με βελτιώνει σαν άνθρωπο. Τη δίαιτα των αστροναυτών για 2-3 μέρες για να φύγει το φούσκωμα. Ξανοίγω τσαντάκι στον άγγελο. Κάνω κανένα peeling όποτε μπορώ. Α, τέτοια. Τι νομίζεις, ότι εμείς οι Στάρ κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου? Δεν τη θέλω! Θα την πάρεις. Άλλα λόγια λέτε, βρε παιδιά. Βρε, δεν τη θέλω, σου είπα! Βρε, δεν τη θέλω, σου είπαμε. Κοίτα επιμονή. Βρε, αγόρι μου, σκέψου πόσο έξοδα θα γλιτώσουμε. Σκηνικά, κοστούμια, όλα έτοιμα από τη Θεοδώρα. Δεν με νοιάζουν τα έξοδα. Δεν μας νοιάζουν, Χριστιανή μου, τα έξοδα. Άσε που δέχεται να ντυθεί και νύφη. Δεν αφέβαλα. Δεν αφεβάλαμε. Κωνσταντίνε, έχεις κάτι με τη Μιμή? Απολύτως τίποτα. Απλώς δεν έχουμε να εμπλέξεις τις κοσμικές σου φίλες με το θέατρο. Μα έχει εμπειρία. Πού? Δεν με βοηθάει η μνήμη μου αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορεί. Θα έχει. Anyway, εμένα δεν μου κάνει. Anyway, εμάς δεν μας κάνει. Ωραία, πάρ' την να της το πεις εσύ. Γιατί εγώ δεσμεύτηκα στη γυναίκα. Έχω εκτεθεί εγώ. Πού πας? Να, την πάρω τηλέφωνο. Αχ, όχι, αγόρι μου, σε παρακαλώ, έχω εκτεθεί. Όχι, αγόρι μου. Βρε, αγόρι μου. Βρε, χρυσό μου. Πες τη μανούλα, πώς τη θέλεις, τέλος πάντων. Μπουμπούς, το έχω πει 100 φορές. Θέλω ένα κορίτσι παρθένο. Πού να τη βρεις την παρθένα τέτοια εποχή? Τι δεν θα έκανες ποτέ στην εκπομπή σου? Δεν θα καλούσε πολιτικούς. Να υποθέσω ότι σε δυσκολεύει λιγάκι η πολιτική? Καθόλου. Απλώς δεν φέρνει νούμερο, όπως ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα. Καλά, εσύ δεν ψηφίζεις? Και φυσικά ψηφίζω. Τι ερώτηση. Και με ποιο γνώμονα επιλέγεις έναν πολιτικό συνδυασμό? Εμένα η γιαγιά μου έλεγε: ό,τι ψηφίζει ο καβαλάρης σου, παιδί μου. Δεν σε πιστεύω. Να φάω τα κοκαλά μου. Αν σε υποχρέωνα να έπαιρνε συνέντευξη από έναν πολιτικό. Υποθετικά μιλάμε τώρα. Ναι, εντελώς. Ποιο θα διάλεγε? Εκείνον τον χοντρό, τον πρόεδρο, τον Τούρκο. Πώς τον είπαμε? Α, Ντεμιρέλ τον είπαμε. Άντε, γεια σου. Αυτόν θα διάλεγε, δηλαδή θα έπαιρνε συνέντευξη από τον Ντεμιρέλ. Θα τον έπιανε λοιπόν από το πέτο και θα του πικάριζα δύο κουβεντούλες για τα κουνήματά του και μετά θα μου λες αν χρειαζόμασταν χάγες, φάγες, δράγες. Διαθέσει δηλαδή τον εαυτό σου σαν πρέσβυρα καλή θέληση. Σαν πρέσβυρα καλή θέληση, όχι, μεσολαβήτρια θα πήγαινα. Θα πήγαινα λοιπόν στην πρωτεύουσα της στην πόλη. Στην Άγκυρα. Όπου θες. Ναι. Και θα βρίσκα την Τουρκάλα εμένα και θα το κάναμε τράμπα. Θα πήγαινε λοιπόν, θα βλέπω αυτή το Σιμίτι, χωρίς την κυρία Δάβνη, εκείνος εμένα και πάπαλα. Όπως έκανε ο Ρουβάς, κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Χάλια τα έκανε ο Ρουβάς στην Κύπρο, ε. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Μόνο αυτό. Δηλαδή, από ό,τι μου λες τώρα, Μαρίνα, προτείνεις να αφήσουμε την εξωτερική μας πολιτική στα πρωινάδικα, έτσι? Μια ιδέα είχα. Δεν την έχω βασανίσει και πολύ. Εμάς γιατί μας βασανίζεις, καρδιά μου? Παρακαλώ, όπως είπατε. Όχι καλή, τι πως είπατε. Μια άποψη είπε το παιδί, έτσι σχολίασαν λίγο. Μάλιστα. Καλά, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω τόση ώρα. Δεν καταλαβαίνει, παιδάκι μου, σου λένε. Δεν καταλαβαίνει. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν ξέρεις τι θέλεις, αλλά έτσι ήσουν πάντα από παιδί. Τώρα μάλιστα. Και πότε μπορεί να ασχολήθηκες μαζί μου για να ξέρεις πώς ήμουνα? Εγώ δεν ασχολήθηκα μαζί σου. Καλά σου λέει, μωρή, πότε ασχολήθηκες μαζί του? Που φτάσε 8 χρονών το παιδί και το ξεχάσατε αβάφτιστο? Που πρώτα το ξύρισε ο παπάς και μετά το βούτυξε στην κολυμπήθρα? Νινέτα! Νινέτα, που είσαι να ακούσεις? Αχ, η καρδιά μου. Θα πεθάνω. Αχ, αγόρι μου, θα σου γίνει στο τέλος το χατήρι. Θα με πεθάνεις. Μπουμπού, το έχεις ξαναπαίξει το έργο. Θα το ξαναπαίξω, βρε, αν χρειαστεί. Μπουμπού, κουράστηκα. Κι εγώ. Τέλος για απόψε αυτή η ομαδική ψυχοθεραπεία. Σωστά. Θα κλείσουν και οι πόρτες στο Δαφνί και θα μείνεις απ' έξω. Μόνο είμαι ζαμφόν. Μη βρίζεις, μοργρία γυναίκα. Ένα μόνο σου λέω, μεθαύριο, στην τελική ακρόαση, θα είμαι παρούσα. Τότε θα λείπω εγώ. Τότε θα λείπουμε εμείς. Α, καλησπέρα. Μπράβο, στα διάλα κι εσύ. Μα τι έγινε? Α, τίποτα, τίποτα. Και όπως είπαμε, μην ξεχάσεις αυτά που σου είπα για το γάμο. Απόψε είναι η ευκαιρία. Γιατί ειδικά απόψε? Απέρριψε την Ντενίση. Οι τηλεκριτικοί συνέδρους χαρακτηρίζουν αυτές τις εκπομπές σκουπίδια. Υπερβάλλουν κι αυτοί. Καμιά φορά που με βρίζουν, τους παίρνουν και τους τα λέω ένα χεράκι. Μερικοί βέβαια είναι φανετικοί και συνεχίζουν να με βρίζουν.
Άλλους βέβαια τους κουλαντρίζω. Καλά, τι θες να πεις τώρα, ότι επεμβαίνεις στην άσκηση κριτικής του τύπου. Επεμβαίνω, τι επεμβαίνω, σιγά τα λάχανα. Άλλους να δεις που παίρνουν και απειλούν. Εγώ το έχω κάνει αυτό μία φορά και το παλιά. Τι τους απείλησες? Εγώ να τους απειλήσω? Τι λες καλέ, απλώς τους είπα ότι ξέρω καλά το διευθυντή τους. Και αυτοί πιάσαν το υπονοούμενο. Έτσι μου είπε ο διευθυντής. Ωραία. Τι θέλουν τα παιδιά? Προφανώς ξαφνιάστηκε, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά αυτό που είπες μόλις τώρα είναι απτάγραφα. Ναι, αλλά κι αυτοί. Εγώ πάντως δεν θα ήθελα να διαβάσω αυριανές εφημερίδες αν είμαστε σου. Έλα. Ευχαριστώ. Το δολάριο. Πήρε τα πάνω του. Και τι μας νοιάζει εμάς? Εμάς, τι να μας νοιάζει εμάς? Πότε θα βγεις για λεωδίτου? Μεθαύριο. Και όπως καταλαβαίνεις, διαταράσσεται ισοτιμία με τη δραχμή. Τι μας νοιάζει εμάς? Όχι, λέω. Να μην ξεχάσεις να περάσεις από Friends. Ναι. Θα ανέβει και η βενζίνη. Και τι μας νοιάζει εμάς? Πώς δεν μας νοιάζει, ρε αγάπη, μας πάγανε βενζίνες πέρα από παπάγου Μακρυγιάννη δύο φορές τη μέρα. Τότε να σου κόψω επίδομα. Άσε την κούραση πάνω κάτω. Μινούλα. Πού θες να καταλήξεις? Πουθενά. Απλώς λέω, αν μέναμε μαζί. Α, εκεί θες να καταλήξεις. Αν άρχισε να μένεις. Αυτά δεν γίνονται. Τι θα πει ο πτέραρχος? Μην άρχισε να μένεις. Δεν θα είναι ωραία να είμαστε παρέτσι όποτε θέλουμε? Το θέμα είναι τι γίνεται όταν δεν θέλουμε. Έλα, μωρέ. Δεν θα είναι ωραίο να κάνουμε οικογένεια, να αφοσιωθείς και εσύ στην καριέρα σου απερίσπαστος? Ναι, να αφοσιωθώ εγώ στην καριέρα μου απερίσπαστος και να αφοσιωθεί κάποιος εμπρεμιά απερίσπαστος σε σένα, έτσι. Κωνσταντίνε, τι είναι αυτά που λες? Και καλά, τέλος πάντων, πες ότι όλα αυτά τα δέχομαι. Το ότι θα έχεις πεθερά την Τένι, το σκέφτηκες? Ωρα μας τα πήρε τα σόβρακα. Πολλοί είναι αυτοί που σε κατηγορούν ότι τα θέματά σου είναι ελαφρώς ελαφρά. Δεν θα συμφωνήσω. Πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι στην εκπομπή σου υπάρχει κοινωνικός προβληματισμός? Άφθονος. Εγώ με κάθε ευκαιρία δείχνω πόσο προβληματική είμαι κοινωνικά. Με ποιο τρόπο? Τι να πρωτοθυμηθώ. Να, τις προάλλες γιορτάσαμε στο στούντιο μια γιορτή του AIDS. Τι τα είπαμε, τι προβληματιστήκαμε, τι μοιράσαμε κόκκινα κορδελάκια, άφθονα δώρα. Για να βοηθήσουμε τους φορείς. Ναι, αλλά και γιατί μας έστεισε η Λίτσα Γιαγκούση και είχαμε το θέμα καβάντζα. Δηλαδή, εσύ τώρα πιστεύεις ότι επιτελείς κοινωνικό έργο, ε? Ομολογουμένο. Επιτέλω, γιατί εγώ, Έλενα μου, δεν είμαι μια όποια παρουσιάστρια. Κοινωνική προσφορά είμαι. Για πες μου τώρα, όταν θα έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Πολλά. 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 Σκέφτομαι να κάνω τραγούδι, θέατρο, σινεμά, τέτοια. Απλά πράγματα, δεν. Μαρίνα, τι σπουδές ακριβώς έχεις κάνει? Πολλές. Άλλη ερώτηση. Το όνειρό σας δηλαδή, όταν ήσασταν μικροί, ήταν να λέτε τάστρα, να χαργετίζεστε χωρίς λόγο και να δείχνετε στις νοικοκυρές πώς να φτιάχνουν τολμαδάκια? Ναι, κάπου εδώ μας πιέζει ο χρόνος και θα πρέπει να διακόψουμε για διαφημιστικά μηνύματα. Πώς είπαμε ότι σε λένε σε ένα μανάρι μου? Έλα, Μανούλα, μου σε παρακαλώ, παιδιά είναι τώρα. Εγώ που λες Λεβέντη μου, κάθομαι και κάνω παρέες νοικοκυρές και την κάνω πολύ καλά. Γιατί αν δεν ήμουν εγώ, η Μανούλα σου θα τρέχει στα καλτερίμια και τραβάρω τον πατέρα σου αν θα παίρναγε από την κάσα της πόρτας. Άι, συχτήρ πια! Εντάξει, μη θυμώνεις, παιδί, μια ερώτηση κάνανε πια. Καλή λέρα είσαι και του λόγου που μαζευτήκατε εδώ μέσα η τάχα μου και η δίθεν για να σπάσετε πλάκα. Βέβαια, η επιτυχία ενοχλεί. Πού πας, παιδάκι μου, εκπομπή έχουμε εδώ, το καταλαβαίνει. Τέλειωσε την με τα μαλακιασμένα σου. Ο σκοπός είναι. Στόνι που σχετείτε Κασμπαζά. Όχι, Χρυσό μου, καληνύχτα. Σπακό είναι νότσχε, Κασμπαντή Νικηφόρο. Ναι. Ντένι. Ναι. Να μείνω εδώ απόψε. Αποκλείεται. Τι θα πει η Νινέτα? Ποιος διάολος. Ναι, έλα. Έλενα. Όχι, δεν την έχω δει ακόμα. Την έχω γράψει. Θα την δω αργότερα. Ναι. Α, μάλιστα. Καλά, καλά. Τα λέμε αύριο. Δεν είναι ανάγκη τώρα να με ευχαριστείς. Έλα, γεια, γεια, γεια. Τι έγινε? Η Έλενα. Έγινε, λέει, σοου απόψε με τη μικρή. Και γιατί σε ευχαριστούσε? Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Θα έσκησε η εκπομπή. Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Δεν θυμάμαι. Α, ναι. Στην Ινέτα. Δεν. Τι θα έλεγες να έχεις ένα μικρό μυστικό από την Ινέτα? Ανώσια. Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα με στη μοναξιά μου. Ανοίγω. Τι έγινε, Μαρίνα μου, πώς και μόνη? Για ένα τελευταίο. Ο Τόλης, τα παιδιά. Σε έβαλα για ύπνο. Τι να σου φέρω? Κόνιο. Σε σπινάκι. Έχω. Θα στο φέρω. Μπράβο, παιδιά. Έλα, Μαρίνα. Έλα, Μαρίνα.
σκονιώσει. Με σε παράξενο δεν με πειράζει. Για μένα ό,τι μ' αρέσει. Κουραστήκα τόσο γι' αυτό και με νοιάζει. Ξανά η καρδιά μου να μην πω. Και πού είναι, δεις τη δικιά μου, εδώ κοίτα, εδώ κοίτα. Άρε, αυτό είναι το καλύτερο σου λέω εδώ πέρα. Δεν έχετε δουλειά να κάνετε. Ναι, πώς, να περιμένουμε τις αυριανές. Να σου πω, δεν θα έχουμε καλά ξεπερδεμένα εμείς δύο, εντάξει. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Μην κουνηθείτε από τη θέση, σε 5 λεπτά είμαστε πίσω. Έλα, break. Έλα, σβέλτα. Τι γίνεται, πότε φεύγουμε για Άγκυρα? Εσύ τα οργανώνεις αυτά. Να σου πω, όχι αυτό το υφάκι σε μένα, εντάξει. Α, αποκλείεται, θα έρθεις μαζί μου. Εγώ δεν κάνω ρούπι χωρίς εσένα. Για, διάβαζε. Όλοι για μένα, γράφουμε. Ναι, βρε, μόνο κάνε γρήγορα γιατί το εθνικό χτυπιέται με το τέχνης. Ποιος θα σε πρωτοπάρει. Άσε δηλαδή για τον μπάγκαλο που έχεις πάει στα τηλέφωνα το πρωί. Και μη σου πω για την κυρία Δάφνη, και όλοι ρωτάνε τι θα κάνεις. Κλείσε μια άλλη εκπομπή για να πάω να τους απαντήσω. Έλα εδώ. Απαράταμε. Έλα εδώ, είπα. Απαράταμε, είπα. Τι κάνεις εκεί? Βγάζω το ποστίζ μου, το θες? Ας ιδίες. Για δοκίμασέ το, μπορεί να σου πηγαίνει. Να σου πω, κορίτσι μου, εσύ χάσει κάθε ίχνο σοβαρότητα, το ξέρεις. Μα γι' αυτό σου λέω, για βάλτε να γελάσουμε. Θα συνεχιστεί για πολλή ώρα το θέατρο. Μέχρι που να με ειδοποιήσουν από το εθνικό. Να σου πω, μη μου το παίζει εμένα αυτό το παιχνίδι, εγώ στο έμαθα. Είδες τι καλή μαθήτρια που είμαι. Μόνο που οι εφημερίδες έχουν αντίθετη γνώμη, το ξέρεις. Βρες το διάλογο εσύ και οι εφημερίδες. Δεν παρατάτε, λέω εγώ. Τώρα έρχεται! Εγώ δεν πάω μέσα! Και ποιος θα με μωρεί εγώ! Για δοκίμασε! Τι να σου πω, κορίτσι μου, ώρες μου φαίνεται ότι έχουν δίκιο που σε κράζουνε! Και εσύ κάνεις τα πάντα για να μην το αποφεύγω! Πας να βγεις και από πάνω που δεν υπήρχε μαλακία που δεν είπες τες βράδυ! Εσύ λύσαξες να πάω! Μόνο που αυτή τη φορά ξεπέρασες τον εαυτό σου! Έτσι είμαι εγώ κάθε μέρα και καλύτερη! Τι να σου πω, κορίτσι μου, ό,τι και να σου πω, χάνω τα λόγια με εσύ δεν πρόκειται να αλλάξεις! Δεν γουστάρω να αλλάξω, ρε φίλε, τραβάς κανένα ζόρι και δεν γουστάρω να αλλάξω γιατί αυτό που είμαι αυτό πουλάει! Γιατί αν αλλάξω εγώ, πολύ θα πεινάσετε από εδώ μέσα, it's okay, baby! Ότι αν ήθελες, ας πούμε, να γίνεις Ελένη Γλίκα Τζιερβελέρ, θα τα κατάφερνες. Φυσικά και θα τα κατάφερνα. Ποια είναι αυτή? Πάρ' το χαμπάρι, κορίτσι μου. Είσαι έτσι γιατί δεν μπορείς να είσαι τίποτα άλλο. Εγώ μπορώ να είμαι ό,τι γουστάρω αρκεί να το θελήσω. Γιατί εγώ, αγάπη μου, έχω αστέρι εγώ. Τότε σταμάτα, βρε, και βγες και στο θέατρο όπως μας απειλήσες χθες βράδυ. Όποτε γουστάρω, θα το κάνω κι αυτό. Και έτσι για να σκάσει και εκεί πρώτη θα είμαι. Πού πας? Πάω να τηλεφωνήσω στο Μαρκοράνο, του πω να σταματήσει να ψάχνει για την Αντιγόνη. Με προκαλείς, ε? Ό,τι μπορώ κάνω. Το λακί, μη με προκαλείς, γιατί εμένα δεν με ξέρεις καλά. Εγώ με σαρακατσάνα, έχω πείσμα εγώ. Πείσμα έχεις, μυαλό δεν έχεις. Μαρίνα, βγαίνεις! Τώρα έρχεται! Εσύ πας ένα στοίχημα. Βγαίνεις. Όχι, αν σου κοτάει, βάλε ένα στοίχημα. Βγαίνεις! Εάν σε ένα χρόνο από τώρα δεν βλέπεις τη Μαρίνα και να τρίβεις τα μάτια σου, εμένα να μην με λένε Μαρίνα, κουντουρά του. Α! Κάθισε, μη στέκεσαι όρθια. Και έλεγες ότι τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη ζωή. Πέτρο, παιδί μου, περιποιήσου την καλεσμένη μας. Ναι, μάλιστα. Τι είναι, σας προσφέρουμε, Δεσποινής? Την Αντιγόνη. Θα τη φάτε εδώ ή να σας την τυλίξουμε? Κωνσταντίνε, ντροπή. Πού πήγαν οι ακριβοπληρωμένοι τρόποι σου? Αφήστε, κυρία Μακορά μου, τον έχω συνηθίσει. Μπορείτε, Δεσποινής, να μας πείτε με όποια τέλος πάντων ελληνικά μιλάτε, τι σας φέρνει στο φτωχικό μας? Ήρθα για το ρόλο της κοπελιάς που ψάχνετε. Πέτρο, πες τα κορίτσια να φύγουν, η ακρόαση τελείωσε.
Τη βρήκαμε την Αντιγόνη. Πού? Καλά, ας ψάξουμε λίγο ακόμα. Με συγχωρείτε, Δεσποινής, αλλά για να καταλάβω. Εσείς εδώ τι ακριβώς ήρθατε να κάνετε? Να ρίξω κανένα κοκκινιστό στο φούρνο, να πάρω λίγο τις γωνίες, το σοβατοπιά, τέτοια. Κωνσταντίνε, έχει Φιλιππινέζα το έργο? Όχι, αλλά να βάλουμε μια, ε. Τι Φιλιππινέζα, καλέ, δεν ζήτησατε μια Αντιγόνη? Ήρθα να την παίξω. Α, έτσι πείτε μας, Δεσποινής, γιατί και εμείς ανησυχήσαμε μήπως και δεν την παίξατε. Κάτσε. Με συγχωρείτε, Δεσποινής, αλλά ξέρετε, εμείς εδώ απευθυνόμαστε βασικά σε επαγγελματίες. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, ε. Κωνσταντίνε, χρυσό μου, που πας? Να το δώσω στις εφημερίδες. Αφήστε, θα το πω εγώ αύριο στην εκπομπή μου. Γιατί αυτό το παιδί κάνει πάντα θόρυβο για να το προσέξουνε? Μήπως επειδή δεν το θύλασα, τι να πω. Πάντως, κυρία Μαρκορά μου, συγγνώμη που θα σας το πω, είναι κομματάκι μου ντρούχαλος. Μην το παρεξηγείς, χρυσό μου, έχει αχυρουργική στη κόκκιγος. Εσείς μην φύγετε, σας παρακαλώ, θα επανέλθω. Τώρα για να καταλάβω, με μένα τι θα γίνει? Δεν το βλέπω να με παίρνει. Άστο, χρυσό μου, θα το κανονίσω εγώ. Δεν μπορεί. Μάνα του είμαι. Εμένα τουλάχιστον θα με ακούσει. Λέμε τώρα. Είναι αγρίκος. Ποιος, παιδί μου? Όχι, δεν είναι αγρίκος, κτηνάρα είναι. Ποιος, καρδιά μου? Κτηνάρα, τι λέω, ο κανένα βάρβαρος είναι. Λέγε μου, ποιος και έβγαλε έρπη? Παιδί μου, αυτή η μούχλα της Παντίου. Ο Μαρκοράς, πού τρακάρατε πάλι? Στην κολοσχολή του. Στην κολοπιά του. Πήγα, παιδί μου, στην ακρόαση, από εκεί έρχομαι με ντοματούλα, θα τα κάνεις? Και τι γύρευες, μωρή, ξεκούδωνη στην ακρόαση του ξένου ανθρώπου? Πήγα να πάρω την Αντιγόνη. Και δες τη δώσανε? Όχι. Πάει, χάθηκε αξιοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Τι του έκανες, μωρή, του ξένου ανθρώπου? Ούτε να μ' ακούσει δεν καταδέχτηκε η Μαντάμ Κιούρι. Δηλαδή θες να πεις ότι πήγε στο Μαρκορά, του ζήτησε την Αντιγόνη και δεν σας γράψαν ακόμα εφημερίδες? Αλλά δεν με ξέρει καλά εμένα. Εγώ θα την πάρω την Αντιγόνη που να τον βλέπω να κυλιέται στα πατώματα. Φετούλα έχει. Ρεζίλη με έκανε στο ξένο κορίτσι. Φορά πήρε κανείς τηλέφωνο? Καλώς το, όχι. Άσε την φαλκονέρα, σου μιλάω. Γιατί δεν μου είπες, ψυχή μου, ότι θα έχουμε επισκέψεις από μακρινούς συγγενείς? Κωνσταντίνε. Φορά, έχεις ζεστό νερό? Πρέπει να είναι ζεστό για να την πνίξουμε. Καλά, δεν το χωράει το μυαλό μου. Να μας έρχεται τέτοια ευκαιρία και εμείς θα τη διώχνουμε. Βρε, θα το μάθει ο Λιβαδάς. Και θα μας την πάρει μέσα από τα χέρια για ένα κομμάτι ψωμί. Μα για ποια λέει? Μπού, επειδή είμαι με 4 ώρες ύπνο. Τι το έβρισκες εσύ το χταπόδι νυχτιάτικο? Χταπόδι είχατε? Πώς το έκανες? Ξέρεις τώρα. Κακαβιά. Βάζουμε την ντοματούλα, το χταποδάκι βρασμένο. Από πάνω. Αυτό όμως το κρεμμύδι, το βατικιώτικο τάτιμο μας την έκανε τη ζημιά. Κάπου εδώ μπαίνουμε στη ζώνη του λυκόφωτος. Ναι, εντάξει, να αναπνεύσει το κρεμμύδι. Μπού, παιδί μου. Καλό δρόμο. Δεν φεύγω αν δεν ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Μπού, σε σκέφτεσαι, καβάλα, στο δρομέα του βάρτσου? Είμαι απειλή σε μένα και δεν σε φοβάμαι. Να φωνάξω την αστυνομία. Βρε, αγόρι μου, βρε, χρυσό μου, παιδί, ξανασκέψου το. Θα δεις, οι φίλοι μας θα είναι ιδανική Αντιγόνη. Αλλά είσαι τελείως απορριθμισμένη, έτσι? Τώρα! Μιλάμε για ένα εντελώς άσχετο πλάσμα. Μα ποιος άψαλος σου φέρε πάλι γερουσφέτη? Είναι όμορφη, δροσερή, με πείσμα και γνωριμίες. Ένα ανεγκέφαλο είναι. Και λίγα λες. Μα για ποια μιλάμε? Βρε, χρυσό μου, με έχεις και τρέχω πάνω κάτω με τις γόβες. Δώσε μια ευκαιρία στο κοριτσάκι. Κάνε ένα ψυχικό, τέλος πάντων. Κάντο έτσι να συγχωρηθούν τα πεθαμένα. Καλό μελέτα και έρχεται. Λοιπόν, για να τελειώνει αυτή η γελία συζήτηση, δεν πρόκειται να ασχοληθώ με ένα σαχλό κοριτσάκι που δεν ξέρει τίποτα από θέατρο. Και η Κουλιανού, όταν την πήρε ο Αρζόγλου, δεν ήξερε τίποτα από θέατρο. Και εξακολουθεί. Ναι, βάλτε τώρα και με τον Αρζόγλου. Βάλτε και με τον Αρζόγλου. Ναι, δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, αλλά αυτό το... Δεν μας έρχει τη λέξη τώρα. Ναι. Δεν πρόκειται να πατήσει το πόδι του στη σχολή μου. Μην ορκίζεσαι. Και τώρα δηλαδή τι σκέφτεσαι να κάνεις? Εγώ τόλι θα τον πάρω το ρόλο έτσι για το γαμότο. Για την Αντιγόνη, ρε γαμότο. Τώρα άλλο είναι το πρόβλημά μου. Πώς το κρύβουν από το λάμπι. Ότι δηλαδή όλα τα λαταλήσαμε και μας έμεινε άγχος στον καγκά. Δεν πρέπει να μάθει τίποτα. Δεν θα μπορέσει να καταλάβει τη διακανή μου επιθυμία. Γιατί μωρό μου τα έχεις βάλει με την ελληνική γλώσσα? Τι σου φταίει η δόλια, μωρή, και τη σταυρώνεις κάθε κάστινγκ και αργία? Θα βάλει με το νου του ένα σωρό πράγματα. Δεν ξέρει τώρα, δεν είναι σαν και εμάς του χώρου. Άνθρωπος στη θάλασσα, ξεκαβάλα, μωρή. Θα απορρίσει πως μου ήρθε, παιδί μου. Άσε που δεν θα έχει ακούσει λέξη για Αντιγόνη. Εννοείς, αν δεν διαβάσει και 20 τύπους Σοφοκλή που λέει ο λόγος πριν παίζει για ύπνο, σου έρχεται κάτι. Άστα, τώρα και πες μου τι θα κάνω με το λάμπι. Ότι δηλαδή το πρόβλημα με το Μαρκορά είναι ίσονος σημασίας. Ίσονος, βίσονος, εγώ δεν το βάζω κάτω. Μαρίνα, παράτατα πριν γίνεις τελείως ρόμπα. Αποκλείεται, παιδί μου, είναι καλό για την καριέρα μου, δεν καταλαβαίνεις? Πώς δεν καταλαβαίνω? Άλλωστε ο Μαρκοράς είναι σημαντικός θεατράνθρωπος. Θα έχεις μάθει πολλά πλάι του. Είδες πως το έλεγα? Είναι εξαιρετικός σκηνοθέτης. Ναι, μα φαίνεται, παιδί μου, σκηνοθέτης, τι λέμε τώρα. Και είναι και παιδαράς. Αυτό το πρόωρο. Μη μας ίσω καμιά μπούκλα. Αυτόν τον βλέπει ο Τιτανικός και αλλάζει ρότα. Λοιπόν, τέρμα η συζήτηση. Αρκετά είπαμε, το θέμα θεωρείται λήξα. Να σου αφήσω ένα περιθώριο να το σκεφτείς. Ναι. Έλα σε 50 χρόνια να το συζητήσουμε. Παιδάκι μου, μην της δίνεις ελπίδες. Αυτή είναι ικανή να αντέξει. Λοιπόν, εγώ στον δηλώνω. Δεν πρόκειται να κλείσω τα μάτια μου αν δεν πάρει τη Μαρίνα για Αντιγόνη. Αχ, πάρτιν, πάρτιν. Που αλήθεια σου λέω, είμαι εξοδομένος. Έχω συζητήσει άπειρες τρέλες, αλλά αυτό δεν μπορώ καν να το συλλάβω. Αχ, παιδάκι μου, γιατί ασχολείσαι μαζί της, αφού τη βλέπεις? Η γυναίκα είναι άλλα αντάλλα τα μεγάλα, της Παρασκευής το γάλα. Μιλάς εσύ, χρυσό μου.
που για να πάρεις το πολιτήριο του Δημοτικού έδωσε πατέρα σου 5 γενεκέδες λάδι και ήτανε και κατοχή. Εγώ μπορεί να είμαι απόφυτος του Δημοτικού, αλλά το τούτο μου το έχω καθαρό. Εμένα δεν μου δημοσιεύουν φωτογραφίες μου στην αθλητική ήχο. Δημοσιεύσαν οι φωτογραφίες σου στην αθλητική ήχο. Ένα χρυσό μου είχα πάει στα ποδητήρια να συγχαρώ τα παιδιά του Παναθηναϊκού για τις επιδόσεις. Και τι έλεγες μωρί μέσα στον μπουρνούζι του Παταβούκα. Χριστέ μου, αυτό είναι too much. Ακόμα και για μένα δεν θα τα αντέξω. Εσύ γάμι στα αξιουρά σου. Εδώ άντεξε τους Βαλκανικούς του 12, αυτό δεν θα αντέξεις. Καλά δεν κουραστήκατε τόσους αιώνες να τρώγεστε 40 σκυλιά. Όχι. Ποιος να είναι. Η εθνική εφήβων θα είναι. Τρέχω τους προλάβω μπας και τους χάσεις. Την ακούς γλώσσα. Όχι, την ακούς. Σε παρακαλώ, μπουμπού. Πώς τις επιτρέπεις και μου φέρετε έτσι. Γεια σου, Φλόρα μου. Καλά στα κορίτσι μου. Καλά στην πριγκιπέσσα μου. Γεια σας. Τι κάνετε, κυρία Μαρκορά. Πάντα καλά. Ντροπή, Κωνσταντίνε, μπροστά μου. Που είναι ο προσήκον σεβασμός στη μητέρα. Έλα, κάτσε, κοριτσάκι, μη στέκεσαι όρθια. Κάτσε, πριγκιπέσσα μου. Μπα, όρθια ήταν τόση ώρα. Καφεδάκι. Ναι, θα τον χρειαστώ. Πώς είναι το γόρι μου? Ξαναμένω είναι τα γόρι σου. Τώρα ήρθε ο πάγος, θα σε δροσίσει. Είπατε κάτι, κυρία Μαρκορά? Ναι, όχι, λέω, ζέστη σήμερα, χρυσό μου, φθινοπορεινός καύσεων. Και ηλικιωμένοι, λέει, δεν πρέπει να κυκλοφορούν πολύ. Υπάρχει κίνδυνος θερμοπληξίας. Έχεις δίκιο, χρυσό μου. Το ίδιο μου λέγε και η Τζέννη, Κωνσταντίνε. Τη θυμάσαι τη Τζέννη, τη Σουηδέζα, τη Δήμητρη, που μου λέγες πόσο ωραία περάσατε τις προάλλες. Να δεις πότε ήταν τότε που είχες πάει, χρυσό μου, στο πατρικό σου. Στην Προσουτσάνη, στους Γαργαλιάνους, στα Πετράλωνα, σε μια επαρχία, τέλος πάντων. Καλή προσπάθεια, κυρία Μαρκορά, αλλά... Τι έγινε με εκείνη την κοπέλα που σου ζήτησε? Αχ, αυτή η φίλη μου από την πρεσβεία δεν θα μπορέσει τελικά. Αλλά μου είπε ότι θα ψάξει να βρει μια άλλη Ρωσίδα που μπορεί να σε βοηθήσει. Ναι, αλλά πότε, εγώ βιάζομαι. Καλή Ρωσίδα ψάχνετε? Ναι, χρειάζομαι μια μετάφραση από τη μελέτη ενός Ρώσου για την αντίθεση. Η Μαρούσκα, τι την έχουμε και κάθεται τη Μαρούσκα. Πάλι η μητέρα σε έσωσε. Λες να τα καταφέρει. Η Μαρούσκα, αύριο θα τη φέρω και θα δεις. Τι, θα έρθει εδώ μέσα η κομμουνίστρια? Γρήγορα, γρήγορα, Κωνσταντίνο, να κρύψουμε τα κόστα μπόντα. Έλα, εγώ είμαι. Είναι ο άλλος μέσα, ρε παιδί μου. Ξέχασε να μου δώσει το τηλέφωνο αυτού νου. Τι πιάνου, βρε αγάπη μου, τον μπουχέσα. Ναι, έλα, σε μειώνω. Λοιπόν, κλείνω τώρα και όπως είπαμε για το άλλο. Σε μία ώρα ρίξε τηλέφωνο. Ό,τι θέλω θα λέω εγώ. Πες ό,τι θέλει και εσύ ρε τόλοι. Έλα, γεια. Φιλάκια, γεια. Πού παίρνεις? Τι είναι ώρα. Και γιατί δεν κοιτάς το ρολόι? Είδες, ούτε που μου πέρασε από το μυαλό. Αγαπούλα μου, σήμερα το πρωί ήρθε ο Στόλιος από το μαγαζί και μου είπε να έρθουν να μας πάρουν να πάμε σε κανένα ταβερνάκι. Άπαπα, αποκλείεται. Γιατί ρε αγάπη μου, πάμε σε κανένα ταβερνάκι να τσακίσουμε τις παϊδάρες μας, τις μπριζολάρες μας, τις τζατζικάρες μας και να πεινάσουμε, χτυπάμε και καμιά φασολάδα. Σταμάτα, ανακατεύτηκα. Αγαπούλα μου, πού θες να πάμε? Πουθενά. Δεν νιώθω το σώμα μου, έχω κάτι ζαλάδες, κάτι καούρες στο στομάχι. Ο πατής, ο πατινάτα. Μήπως μας ήρθε επιθυμία για τίποτα περίεργο? Ότι μου ήρθε, μου ήρθε. Ψέματα δεν μπορώ να πω. Κάτι στο γλυκό του, να το πω, κάτι στο σωροπιαστό του, κάτι στο μπακλαβαδάκι του. Μπακλαβαδάκι. Έφυγα. Κάτσε, βρε λάμπη, δεν είναι ανάγκη. Μα είσαι καλά, σε μισή ώρα θα είμαι πίσω. Καλά, αυτό θες τόσο πολύ. Να μιλήσεις, αγαπούλα μου, έτσι όπως θα έρχομαι να σου φέρω και ένα predictor. Λάμπη. Καλά, καλά, μη μου συγχύζεσαι. Σε αυτή την κατάσταση μη μου συγχύζεσαι. Τρώγε, παιδάκι, μην το σκαλίζεις στο πιάτο. Δεν θα βρεις τίποτα μέσα. Ο Κωνσταντίνος δεν τρελαίνεται και με την πολυνησιακή κουζίνα. Τα κοριτσάκι μου, πουθενά δεν μπορείς να το πιάσεις αυτό. Και εσένα πώς σου θα φτιάξεις πολυνησιακά? Νησιώτης θα ήταν είμαι κι εγώ. Ναι. Ο ίδιος. Όχι, όχι, λάθος, λάθος. Ποιος ήτανε? Ε? Ποιος ήτανε, λέω, τι θέλανε? Πίτσες. Πίτσες? Ναι, ναι, πίτσες. Τι πίτσες? Απ' όλα. Και εμένα με ακούσατε, τους είπα όχι, όχι, δεν είναι εδώ πιτσαρία. Τι να πω, οι γραμμές. Μπερδεύονται οι πουτάνες, μπερδεύονται.